Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι. Εκπροσωπώ ένα χώρο 6.500 ανθρώπων όπου αντιμετωπίζανε το φάσμα των μεγάλων δυσκολιών, κρίση δηλαδή, πολύ πριν την πανδημία του κορονοϊού και που ο χώρος των οικαστικών αλώνεται όλα τα τελευταία χρόνια από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Και αν θέλετε, ενώ είναι ένας χώρος όπου είναι θεσμοθετημένη η ύπαρξη των οικαστικών καλλιτεχνών, υπάρχει επιμελητήριο, υπάρχουν νόμοι, παρόλα αυτά αυτοί οι νόμοι καταπατώνται πρώτα απ' όλα από το ίδιο το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση γενικά. Θέλω λοιπόν να πω ότι θα σταθώ στο ότι θα συμφωνήσω με αυτά που ακούστηκαν ότι καταρχήν για μας η τέχνη δεν είναι εμπόρευμα. Η τέχνη πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια αναγκαία προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτιστική ανάπτυξη. Προέρχομαι από ένα χώρο, τους οικαστικούς, ζωγράφους, γλύπτες, χαράκτες και όλους αυτούς που δουλεύουν στον χώρο των εφαρμογών των οικαστικών τεχνών, όπου η εργασία είναι ατομική. Και σε αντιδιαστολή με άλλες τέχνες, όχι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος δεν χρηματοδοτεί την εκθεσιακή δράση, αλλά απέναντίας η οικαστική όλα τα χρόνια, στο Δήμο της Αθήνας, κύριε Δήμαρχε, πληρώνουν πολύ χοντρά ποσά για να χρησιμοποιήσουν τους δημοτικούς χώρους. Και βεβαίως, εγώ θα διαμαρτυρηθώ βέβαια που μέχρι σήμερα δεν ξέραμε αν θα έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έπρεπε ο Δήμος να έχει απευθυνθεί στους μαζικούς φορείς πιο ουσιαστικά. Και όχι να ερχόμαστε σε ένα τρίλεπτο να στριμώξουμε πράγματα που πρέπει να τα βάλει κανείς στο τραπέζι και να τα δει σε βάθος. Παρόλα αυτά, θα γίνουμε συγκεκριμένοι. Υπάρχει το ζήτημα. Προτείνεται αγορές έργων τέχνης και εμείς τις προτείνουμε. Εμείς λέμε το εξής. Οι αγορές και οι αναθέσεις πρέπει να γίνουν από φυσικά πρόσωπα. Το λέει και ο νόμος. Αλλά πρέπει να γίνουν από φυσικά πρόσωπα ζώντες οικαστικούς καλλιτέχνες με ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή διαγωνισμούς και με συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου μας στις κρίσεις. Ο νόμος υπάρχει. Επίσης, θα προτείναμε πολύ συγκεκριμένα, σας καταθέσαμε και αναλυτικά προτάσεις, θα μπορούσε να πάρει ένα χαρακτήρα ακόμα και δημόσιων καλλιτεχνικών διαγωνισμών μέσα στην πόλη, που έχει πάρα πολλά χρόνια να κάνει δημόσιο καλλιτεχνικό διαγωνισμό ο Δήμος Αθήνας, για γλυπτά, για εικαστικές παρεμβάσεις, επιτύχια, μοσαϊκά, κεραμικές συνθέσεις, κάθε είδους μνημιακή τέχνη. Επίσης, παραχώρηση των εκθεσιακών χώρων για διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων, όπως εδώ η Τεχνόπολη, έχει γίνει ανώνυμη εταιρεία και αυτό έχει αποκλείσει τους οικαστικούς καλλιτέχνες χρόνια τώρα από το να κάνουν χρήση του χώρου. Θα πω ότι εδώ υπήρχε μια παράδοση να γίνεται μια έκθεση νέων καλλιτεχνών ως 40 ετών. Υπήρχε παράδοση να γίνεται ο μήνας οικαστικών τεχνών. Αυτά μόλις έγινε ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι κερδοφόρα, τέλος. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι προτάσεις δίνουν ένα βήμα στους καλλιτέχνες. Όπως επίσης μια καινούργια πρόταση είναι η δημιουργία μιας λαϊκής αγοράς των οικαστικών τεχνών. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει δωρεάν παραχώρηση των δημοτικών χώρων για να γίνεται οποιαδήποτε εκθεσιακή δράση. Το λέτε βέβαια και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Ποια θα είναι η διαδικασία. Ποια θα είναι η διαδικασία όταν είμαστε 6.000 άνθρωποι, με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία θα έρθει ο Δήμος και θα αποφασίζει ότι θα κάνει αυτός και όχι αυτός. Λοιπόν, σε αυτό εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να επισημάνω, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι μια αφορμή να συμβάλλει ο Δήμος στο να υπάρξει εργασία. Υπάρχει ένας νόμος, ψηφισμένος από το 1997, ο νόμος για τη διάθεση του 1% της συμβατικής δαπάνης των υποέγερση δημοτικών κτηρίων, δημοσίων κτηρίων ή υποεπισκευή για τη δημιουργία και τοποθέτηση οικαστικών έργων σε αυτά. Είναι μια πρόκληση για σας να προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτού του νόμου, όπου δεν θα μας δώσει βοήθεια, αλλά θα μας δώσει δουλειά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Επίσης, κλείνοντας να πω ότι είμαστε ο μόνος κλάδος που, όπως είπα, επιχορηγεί την τέχνη του. Επιχορηγεί ο ίδιος την τέχνη του. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι με τις αγορές, με τις αναθέσεις, με τις διαδικασίες των διαγωνισμών και όχι με απευθείας αναθέσεις και κύρια με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος που είναι ένας θεσμικός φορέας, ενδεχόμενα αυτές οι προτάσεις να είναι ωφέλιμες.
Εάν γίνουν με άλλους τρόπους, θεωρούμε ότι δεν θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των καλλιτεχνών. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.